Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Περιστερίου. Ερχόμαστε εδώ για ένα μάτσο ανάμεσα στους Τεμπέκους και τους Καλαμαλάρια για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου. Εδώ Παρακριγορίου, πάλι ξανά έχει την μπάλα, θα κλειστεί, σουτ, άστοχο, με καζί και στην επίθεση είναι τα Καλμανάρια και τον Παπασκοδούλο, που θα κλειστεί, το εξαιρετικό rebound από τον Σπυλιρό. Στην περιφέρεια θα κάνει το σουτ, Καβόπλου θα αστοχίσει και Καραγκριγορίου στην επίθεση για τους Τέμπεγγουλς. Θα χάσει την μπάλα και η κατοχή αλλάζει χωριά, κατοχή είναι τώρα για τα Γκραν Μανάρια. Ο Τσίγκος, ο οποίος θα δώσει στον Παπασκοδούλου. Εκείνος πήγε να παίξει στο πίκ, όμως βάζει το πόδι του. Ο τελευταίος παίχτης στον Παπασκοδούλου και ξανά ο Τσίγκος. Μάλλον θα παίξει από μόνος ή θα τον Καραγκριγορίου. Θα κάνει όμως το, κλέψιμο ο Μασοκώστας. Καραγκριγορίου. Θα στοχίσει, θα πάρει όμως το επιθετικό ο Κάσβης και θα ανοίξει το σκορ 2-0 για τους Τέμπεγγουλς. Επίσης τώρα τα Γκραν Μανάρια με τον Τσίγκο. Μπάλα στον Παπασκοδούλου. Θα δώσει τον Τσίγκο, ο οποίος θα κάνει τον goal foul. Δύο-δύο το σκορ, το παρίζουν τα Γκραν Μανάρια. Για τους Καλμανάρια και στην επίσης φορά είναι η Τεπεγούλη. Στάριο Ζης Κίση και στην επίρεση Καλμανάρια με τον Σκιαδόπουλο. Οι Τέμπεγγουλς είναι οι τυπικά γηπεδούχοι. Είναι το σύστημα, λάθος όμως από τον Ζάτα. Τρέχει από Παξοδούλου. Θα δώσει στον Τέμπεγγουλ τον Σύμπαλα αυτά αυτοκτήσει και Καραγκριγορίου. Ξανά πάλι ξεκινώντας τον εφηδιασμό. Τρίποντο, άστοχο. Το rebound όμως καλάθι. Καλάθι ξανά από τον Τσίγκο, που είναι πάρα πολύ καλός. 8-2. Αυτό το προβάδισμα των Τέμπεγγουλς δεν φτώισε τους αντιπάλους τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και δύο νίκες. Πάρει εδώ το φάουλ.
Ζάτας, ο οποίος έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Από τον Παπαξόδουλο και κατοχή ξανά στους πεντεζόντες. Γρηγορίου για τρεις, αστοχή. Παίρνει όμως από τον σκορ rebound ο Ζάτας. Καρακαλωρίου ξανά στο χάρι. Αστοχή ξανά, όμως ο Ζάτας θα πάρει το σκορ rebound. Θα βάλει και το καλάθι. 58. Και στη βολή ο Ζάτας και έκανε το 6-8. Λάθος από τον Καλαμαλάρη, ο Ζάτας είναι στο διασμό. Δεν θα καταφέρει να το κάνει το παιχνίδι. Και θα ρεμίσει το κάτω στο παιχνίδι. Γρηγορίου το σουτ, αστοχός. Rebound. Πήραν ερμανάρια, το σούτ από την σούτ άστοχο, αλλά το σούτ παραμένει για την ομάδα του. Και οι Τέμπεγουλς είναι στην επίθεση. 6-8 το σκορ. Καλή άμυνα εδώ από τον Παπαξοδούλου. Η ώρα θα τελειώσει και τη βάση όχι. Αστοχή. Ο Ζάτας τώρα έχει την μπάλα. Καραγκρηγορίου σταματάει για τρεις. Και είπαμε ότι μάλλον θα ηρεμήσει κάπως το παιχνίδι. Από τον Τσίγκον είδα καλά, ναι. 6-10. Κώστα, πολύ ωραία διείσδυση. Στο 10. Τρίποντο για τους Καλαμαλάρια και συγκεκριμένα από τον Σκληρό. Θα αρχίσει, λάθος όμως. Αυτή τη φορά που πήραν το επιθετικό rebound. Καλαμαλάρια τώρα δεν προλάβει την πάσα του γιατί είπα από τον συμπαίκτη του. Καλαμαλάρια τώρα
τρίποντο συγκεκριμένα από τον Μαρσοκό στα άστοχο. Θετικό rebound όμως για τον Στέμπεργο από τον Μπούζο. Γρηγορίου στο σούτ, αστοχή. Ξανά Γρηγορίου για τρεις, άστοχος και πάλι. Πέμπτο rebound για τα μανάρια. Εκεί με τον Παπαδοστοδούλου θα τελειώσουν ένα δουλειασμό, δεν τελειώνουν. Βέβαια θα πάρουν το θετικό rebound. Και ο σκληρός θα έχω φελιστεί σε αυτό. 8-12 το σκορ και έχουμε το πρώτο time out. Σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Επιστροφή ξανά στο παιχνίδι μας. Με τους τέτοιους να είναι στην επίθεση. Σουτ εδώ το δίποντο. Τον Καρτούζο θα έχει την κατάληξη για την ομάδα του. Και Παπαχριστοδούλου κατεβάζει μπαλά για τους Γερμανάρια. Μανάρια με συγχωρείτε, ο Καμπούλης είναι αυτός που πήρε το επιθετικό rebound και στόχησε το 14 το σκορ. Στέμπεργκ στον επίθεση, ο Ζάπας για 3, στοχή. Παρακολουθούν να κάνει το rebound, όμως θα κάνουμε λόγια έχουν ευκαιρία για ευνηδιασμό. Είναι το οποίο θα κερδίσουν το foul και το δικαίωμα για 2 βολές. Δεν είχαμε εκεί κάποιον τραυματισμό. Παίχτης των Γερμανάρια. Ο σκληρός είναι καλά στην υγεία του και ετοιμάζεται για τις δύο βολές. Και
κατοχή για τους Ουκρανούς. Οι οποίοι θα κάνουν μια γρήγορη επίθεση. Έχουν κρατήσει από τους αντιπάλους για περίπου 2 λεπτά. Ωραία πάσα του Καραγρηγορίου για τον Γρηγόπουλο, όμως θα καταφέρει για να σκεφτεί την μπάλα ο Στεριάδης και θα γίνει το λάθος. Σύγκος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Τους κατέβα στην μπάλα, δίνει την ασίση στον Σκληρό, ο οποίος στόχισε σε σου τριών πόντων. Έχουμε το 12-20. Όμορφη ενέργεια από τον Καραγεωργίου. Έχω την πάσα από τον Θεοδωρόπουλο, 14-20. Το πίσω στο Περιστέρι συγκεκριμένα στο Κάρβουνο. Μόνο στο Ιάκο, το δίποτο, αστοχή. Λοιπόν, από τον Στεριάδη. Και το πάτο στον Κώστα, ο οποίος είναι στον Καραγεωργίου. Ο Αντώνης θα κάνει το τρίποντο, θα στοχίσει και κατοχή για τους Τεβεγούς. Εμπός τώρα αποφτάζουν τον Στεριάδη, θα σαλώσει την μπάλα στον Θεοδωρόπουλο, θα κάνει κακή ενέργεια. Καραγρηγορίου για 3, από πολύ μακριά, άστοχος. Rebound στον Σκληρό και ο Τσίκος κατεβάζει την μπάλα. Γρήγορο ρυθμός του παιχνίδι για τα μανάρια, όμως αυτό δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό. Κάνει εδώ ένα εύκολο καλάθι ο Νεούτσος και οι Τεμπεγούλς στην επίθεση. Thank you.
Γιανακόπουλος θα κλειστεί, θα αστοχίσει. Ριμπάουντ από τον Ηλία. Πολύ γρήγορο δίνουν τα καραμανάρια. Τρίποντο, άστοχος. Ο
σκορ 19-25 για το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Γραμμανάδια και Τεβεγούλ. Καλησπέρα σας ξανά. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στους Γραμμανάδια και τους Τεβεγούλ. Τσίγκος, ο Παπαδοπούλου θα πάρει την επίθεση, θα αυτοχύσει. Κλασικά ο Κάρα Γρηγορίου κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του. Θα πάρει την επίθεση ο Ζάτας και θα ευστοχίσει 21-25. Βρίσκει ελεύθερο στην παίκτη. Τον Τσίκος Αντώνης. Τσίκος Αντώνης δεν θα τελειώσει τη φάση. Εξαιρετικό rebound από τον Σκληρό και δύο βολές για τους Τεβεγούλ. Νομίζω στην προηγούμενη φάση ο Μασοκόφτας έδωσε την μπάλα στον Καρπούζο, όμως εκείνος δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τώρα από τον Σκληρό πάσα από τη δεύτερη βολή και το rebound στο κύριο Μασοκόφτα. Γρηγορίου, Θεοδωρόπουλος, ξανά Θεοδωρόπουλος, ο Κώστας για τον Ζάτα. Προς από τη γωνία, στοχή. Πάντα μέσα από τον Μασοκόφτα. Πρέπει να δώσουν το Ευρώπινα στοχή και αυτός με ψηρά του. Rebound ο Αντώνης ο Τσίγκος. Από τον Σοδούλου γρήγορα την μπάλα στον αδερφό του, τον Αντώνη. Και ηρεμή κάπου από το Πόλη. Θα διεισδύσει ο Σκληρό, θα πάρει το φάουλ. Και νέος εσβολός για τον Σκληρό. Σκληρό θα στοχεί και στις δύο βολές. Καμένες βολές για τον Σκληρό. Μασοκόφτας, καλά τον δρόμο της κοινωνία. Παίξει με πλάτη τον Καμπόλη, δύσκολη αποστολή. Ο Ρόλυβος γυρίζει, αστοχή. Για αστοχή νομίζω ήταν αυτή η ενέργεια. Ο Παλκοδούλου θα κερδίσει το φάουλ κάτω, όπως λέει, όπως λένε οι ρέφεροι. Γεράνιος τώρα θα αφήσει στον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Στον Δούλου θα παίξει το πικ με τον Τσίγκο, τον Ισίδωρο θα κλειστεί εκείνος. Έξω στον Σκληρό για τρίποντο, μέσα! Μεγάλο σούτ από τον Σκληρό, ο οποίος μπορεί να αυτοχύσει βολές, όμως όπως είδαμε πιο καυτός, 21-29. Συν αυτό νομίζω είναι μεγαλύτερη διαφορά για τους Γερμανάρια. Καραγκριγόνη τώρα πήρε διαδοχικά screen, μας προκόστας για 3, αστοχή. Και τρέχει ο Τσίκος Αντώνης. Θα δώσει την μπάλα στον Σκληρό. Θα περιμένει το πίκ από τον Καμπόλη. Χάσε με την μπάλα. Καραγουρίδο προσπαθεί να φτιάξει έναν εφηβιακό για την ομάδα του. Θα
δύο όμως να γίνει το λάθος από την παρέμβαση του Παπαξόδουλου. Ο Κώστας, ο Ζάτας και ο Καραγρηγορίου, ο οποίος σηκώνεται για τρεις, εύκοπος. Μειώνει σε 24-29 ο Καραγρηγορίου. Το θέλω να αυτό του Τέμπεγουλς. Οι οποίοι μένουν κοντά στο σκορ, δεν αφήνουν τους αντιπάλους να ξεφύγουν. Και τώρα πάμε στο Δούλου. Τίγκο, παίξει το πλάτη. Δύσκολη αποστολή και παίρνει στον Γεράνιο. Αστοχή. Νέα ευκαιρία τώρα για τους Τέμπεγουλς για να μειώσουν. Θα κάνει δίπλο λάθος, καθώς θα υποπέσει σε αδιαθλητικό φάουλ. Κομμαντάτο για το momentum των Τέμπεγουλς. Πολύ. Έχω στη δεύτερη, 4-30. Και ο Παπαξοδούλου. Δούσε συνέχεια την μπάλα, μας ο Κώστας. Χρήστος και Αδόπουλος θα αστοχίσει, θα πάρει όμως το rebound. Αστοχή και ο Τσίγκος. Μας θα κόσμος τώρα. Γεράνιος. Δείξε την μπάλα. Αρπούζος δεν την πήρε και Καραγρηγορίου τώρα. Θα την σβήσει, θα πάρει το foul. Αστοχή Καραγρηγορίου και θα κερδίσει το δικαίωμα για δύο βολές. Thank you.
rebound όμως. Από τον Ρούσο, όπως θα ξαναδώσει την παραστονισίδωνα και θα ευτοχίσει εκείνος. Θα πάρει το αίμα του πίσω και το μάθος για τις δύο χαμένες βολές. Πόντους, 29-32, πλησιάζουν ακόμα προς το ρογητικό με γκουλς. Τίγκος. Καρδόπουλος, Τίγκος στο Ισίδωρο, περάσει, αστοχή. Παλεύει για το κλειστικό ριμπάουντ. Ο Νερούτσος κερδίζει την κατοχή. Αλλά έχουν μόνο δύο δεύτερα. Και με μανάρια για να δούμε τι θα σκαρφιστούν. Τούτα από τον Σκιαδόπουλο. Αστοχή. Εξαιρετικό λοιπόν από την Καρμανάρια. Τσίγκος για τρεις. Αστοχή. Τέλος rebound από τον Μασοκόστα για τους Τεμπεγούλς. Τι θα κάνουν το λάθος. Το κάνουνε. Ομυρικές μάχες γίνονται στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Παξοδούλου. Κάνει το ενεργόμενο γύρω στεπ, θα αστοχίσει. Καλδί στο rebound. Και λύνεται η πολιορκία στο καλάθι των Τεμπεγούλς. Έχει με πλάτη θα γυρίσει. Αστοχίσει την αντιπαλή παρά το χατήρι. Εκτοπικό rebound από τον Στυριάδη Ζητζέα τα καταφέρει. Καλή ευκαιρία εδώ για τους Τεμπεγούλς. 2 λεπτά απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Αξοδούλου κρατάει πολύ την μπάλα. Τρίποντο, άστοχο από τον Πέπα. Το ρημάνο ξανά για τους Καρμανάρια. Και θα κερδίσουμε το φάουλ δώρο θα λέγαμε. Δύο βολές είναι τελικά. Βολές είναι τελικά για τα γερομενάρια. Και νεορούτσος θα επιδιώξει να ξεκολλήσει από τα δύο πόδια στην επάρτη. Και τα καταφέρνει. Νεορούτσος, άστοχος στη δεύτερη βολή. Πάμε εδώ από τον Καρδί. Και γρήγορα η μπάλα στον Ζάτα, που είχε εξηγήσει σε αυτήν την περίοδο. Τρίποντο για το παιδί και αυτό το ρίκο. Από τον Καρδί και Παπαξεβούλου. 1 και 20 είναι απομένει για τη λήξη της περίοδου. Έχεις πάλι με τον Τσίγκο που θα βγάλει έξω. Ξανά ο Ισίδωρο Τσίγκο. Πάρει, αστοχή. Και γρήγορα γρήγορα τον Καραγρηγορίου. Ποιος θα σκοφτεί για τρεις, μέσα! Μεγάλος εδώ από τον Μιστέγιο Καραγρηγορίου. 32-33 το σκορ. Time out η Γκέλα Μανάρια καθώς το επεγούν στις μέσα στο ένα πόντο. Θα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε και το τελευταίο λεπτό στην περίοδο. Παπαξοδούλου κλασικά κατεβάζει πάνω για την ομάδα του. Ο Πέμπος θα πει δύση. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το Γαλάτι. Και στο Μαρτελικά το rebound. Το τι παραμένει τα Καρμανάρια με 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα κάνει το λάθος, θα κλέψει την παλαμός ο Κώστας. Ο Ζάτας πετύχει το καλάθι. Και έχουμε την ανατροπή για τους Τεμπεγούλς 34-33. Και ουσιαστικά οι Τεμπεγούλς για τα Μανάρια θα εξαντλήσουν όλη την επίθεση. Μεγάλη επίθεση το παιχνίδι για τους Τεμπεγούλς. Θα πατήσουμε, κοιτάζει το χρονόμετρο.
εύκολο τρίποντο από τον Ρίπο, άστοχο. Το 33-3 παραμένει και με αυτό θα λήξει η τρίτη περίοδος. Αναμένεται με περίσσιο ενδιαφέρον το δεύτερο και τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Η κατοχή θα είναι για την ομάδα των Pepe Wolves. Πολύ γρήγορο σουτ, άστοχο. Μπάλα στον Τσίγκο, τον Αντώνη θα δώσει κλασικά στον Παπαξόδουλου. Αντώνη Τσίγκο, δεν θα πάρει το σουτ. Παπαξόδουλου για δύο, στοχή. Πάω όμως από τον Σκληρό. Παπαξόδουλου από την άλλη γωνία τώρα, στοχή πάλι. Τρίποντο, άστοχο. Καλά όμως το τρίποντο για τα Grand Manoria που έχουν κάνει πράξεις από την τομέα. Τσίγκος, Αντώνης από την φορά, αστοχή. Επιτέλους λύνεται η πολιορκία για τους Τεμπελγούς. Τα στοχή, το rebound Καραγρηγορίου, εύστοχο. Τυχερό με το σούτ όμως εύστοχο, 37-33 για τους Pepe Wolves. Ο Παξιστοδούλου ξανά μόνος του, στη φορά θα εστοχίσει. Πάλι την μπάλα.
Ζαβί τον άφησαν ελεύθερο και εκείνος ευστόχησε. Το βάζει ισοπαλία 39-39. Νίκος Αντώνης, εσπιθεί, σκυρός, πάρει τους από το ύψος των βολών και θα εστοχίσει. Όμως το καλάθι. Πολύ ωραία παιχνίδι, παρακολουθούμε. Καρακεγορίου κρατάει την μπάλα, θα δώσει πάλι στον Μικασβή. Κεράνιος. Έχει με πλάτη, όχι. Έτσι, τον Ορόπουλο, Καρακεγορίου τελειώνει ο χρόνος. Το 39-41 παραμένει, ήταν καλή άμυνα από τα κραμανάρια, από τους κραμανάρια αν θέλετε. Κύκος Αντώνη, αστοχή. Άρα Γρηγορίου τώρα, θέλω να δούμε λίγο το ρυθμό. Θα κοπεί με φάουλ. Με τον Καραγρηγορίου, αλλάζουμε την μπάλα. Γεράνιος, Θοδωρόπουλος, που σκέφτεται, δεν σουτάρει. Καραγρηγορίου, μέσος για τρεις, εύστοχος! Μεγάλο σούτ από το στήριο Καραγρηγορίου, 42-41. Δεύτερο τρίποντο με ταμπλό από τον Καραγρηγορίου, ο οποίος το έχει το τρίποντο στο παιχνίδι του. Λίγο πιο πίσω από τις βολές, ευκολή και πάλι. Ευκολή μεγάλο σούτ από τον σκληρό, 42-43. Το Θοδωρόπουλος κλείνεται. Παραλίγο να κάνει το λάθος, Καραγρηγορίου, Γεράνιος αστοχή, παίρνει το rebound όμως και θα εκτελέσει δύο βολές. Παρέχει το μάτς 43-43. Άστοχος όμως τη δεύτερη. Σκιαζόπουλος τώρα. Είναι την μπάλα στο σκληρό, που σηκώνεται για τρεις. Αστοχή. Μπάουντ, αν ήταν καλά από τον Καζή, από τον Ζάτα. Νομίζω από τον Ζάτα. Και ίδιος παίχτης κατεβάζει την μπάλα με 2,5 λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Είναι απόλυτη σοπαλία δύο ομάδες. Καραγρηγορίου, Γεράνιος, Θεοδωρόπουλος από τη γωνία. Στοχή, κακό σουτ. Και τρέχει τώρα στους Αντώνη. Σωστά θα τον σταματήσει ο Ζάντας με φάουλ. Ο Αντώνης κατεβάζει την μπάλα. Για τον Ισίδωρο, ωραία δημιουργία και δύο φολές. Για το νούμερο 11 των Καρμανάρια. Σίδωρος Σίδωρος 43-44. Έτσι και στη δεύτερη. Ανάσα δύο πόντων για τους φυσικά φιλοξενούμενους.
θα παίξει με πλάτη. Γεράνιος από δίπλα των πολλών. Οριακά άτοχος. Πάρει όμως το rebound. Θα σβήσει, θα μπορούσε να πετύχει το καλάθι. Δύο βολές. Τεμπελγούλς για δύο λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Κάνει εδώ το λάθος του Καραγρηγορίου, του κλέβει ο Τσίγκος. Παρισκοδούλου αστοχή εδώ, για αστική νομίζω την επίδεση στο κέντρο Μανάρια. Ψάχνει ο τρίποντο, Τεμπελγούλς θα πάνε στην πιο σίγουρη λύση του τρίποντου. Για να δούμε μας ο Κώστας. Κάνει το τρίποντο μέσα! Μεγάλο σουτ, 48-48. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. Ξεχάστηκε εδώ ο Ισίδωρος Τσίγκος, τον είδε ο Ισίδωρος ο Αντώνης. 48-50. Σηκώνεται για τρεις, άσκοφος. Ο Αντώνης θέλει να τρέξει, να τρέξει την ομάδα του. Ωραίο τον Eurostep, θα κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Ο Αντώνης, εύκολα την πρώτη βολή. Άρα το 51 με 51 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Έστωξε και στη δεύτερη. Γύρω μαξιλαράκι η ασφάλεια για τους καταμανάρια, οι οποίοι αν βγάλουν και αυτή την άμυνα. Πιθανό να κερδίσουν και το παιχνίδι. Αστοχή ο Μασοκώστας. Πάλα για ποιον είναι. Πάλα είναι για τους Καλμανάρια, οι οποίοι πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρουν το παιχνίδι και να παραμείνουν αίτητοι για το αγαπητό του κυπέλλου. Μαξιδούλου, σκληρός. Το φάουλ. Τυχερό τρίποντο εδώ από τον σκληρό μου, δεν θα μετρήσει και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Μας ο Κώστας, τρεις για τρεις, άσκοφος, rebound από τον Μερούτσο. Δεν θα κάνει εδώ νόμιζο. Ο σκληρός, αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Οι Καλά Μανάρια έμειναν αίτητοι για το θεσμό του κυπέλλου για τον 17ο όμιλο, 48-53, αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Ωραίο παιχνίδι παρακολουθήσαμε, να είστε καλά και να παρακολουθείτε μπάσκετ.